Дробрезні кошлява дровизня, кошні вовніво, вовніво, вовніво. Όχι, όχι. Μπορεί να ήταν στο γραφείο σας, αλλά τώρα είναι της τράπεζας. Σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, μ' ακούτε. Γαλήνη. Διπλασιάστε τη Γαλήνη και διώξτε την ένταση. Θέλετε να αγκαλιαστείτε. Όλη η ανθρωπότητα έχει μπει σε τροχιά ένωσης. Αναπνέουμε βαθιά. Τα δεινά της παγκοσμιοποίησης τι είναι? Οι οδύνες του τοκετού είναι. Στα μάτια κοιταζόμαστε. Ενέργεια. Διπλασιάστε την ενέργεια. Και πάμε! Stop! Stop! Δεν είναι εύκολο. Ο πλεισμός χειροδέματος είναι. Έχει αντίσταση. Για πάμε να κάνουμε μερικά αξίζω. Τι έκαμε? Κλείστε τα μάτια και σφίξτε τη γροθιά. Πάμε! Αξίζω! 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 Αξίζω, 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 ησυχία παρακαλώ. Θέλετε να αγκαλιαστείτε. Ενέργεια. Εκπνοή από το στόμα. Βαθιά. Διπλασιάστε την. Πάμε! Ποιος άλλος θα δοκιμάσει? Εμείς! Εμείς εδώ! Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, όχι. Ποιος άλλος θέλει να δοκιμάσει? Πού υποσχέθηκες? Διπλασιάσε τη Γαλήνη. Διπλασιάσε την ενέργεια. Η Βέρδα λυγίζει, παιδάκι μου, νέου. Γιώργο, σε φέρε εδώ μήπως ξυπνήσεις. Αλλά εσύ προετοιμάς να έχεις κατάθλιψη. Θέλετε να αγκαλιάσεις. Και να κάνεις κριτική. Τέρμα. Ως εδώ. Και ναι. Μπορεί αυτά να είναι new age μαλακίες. And so what, ε? Εμένα μου κάνουν καλό. Δεν αξίζεις, Φράγκο. Δεν πάνε να σας λιβανίζουν εδώ πέρα. Και εσύ είσαι σαν όλες τις άλλες. Στα δύσκολα εξαφανίζεστε. Αυτά να πας να τα πεις στη μάνα σου. Και επιτέλους καλό θα ήταν να ξαναμιλήσετε, ε! Πριν πεθάνει η γυναίκα. Αλλά βέβαια, ο μαμάκιας την έχει δεδομένη.
Κύριε Ρίκο! Κύριε Ρίκο! Καλή. Μου ήρθε πριν ένα μήνα με απόσπαση. Καλή. Τι καλή. Μόνο καλή. Πολύ καλή και μπράβο της. Γιατί είσαι έτσι. Σας βρήκε την πισίνα δορυφόρος. Χέστη. Έχει κάτι φίλες η μικρή, κάτι ξέρετε τα ρούδια. Κοίτα μη σου ξεφύγει τίποτα στην Αλέκα. Ναι, το λέω γιατί είσαι και λίγο χάπατο εσύ αυτά. Πού θέλει να πάει? Σε ξενοδοχείο. Πάνω από το πτώμα μου. Φτιάχτε την καρσονιέρα πρώτα και βλέπουμε. Ξέρεις πόσα του ζήτησε ο Βόσος. 8 ακατέβατα και με χωρίς τα υλικά. Και δεν τη φτιάχνω μόνος μου, ρε Βόσο. Ενώ, κοίτα. Με χωρίς χέρια. Όχι με χωρίς χέρια. Χωρίς χέρια. Σκέτο. Να μιλάτε σωστά. Τα δωμάτια σας τα φτιάξατε. Η Χειροσύμα η ίδια. Κάτω Ναγκασάκι. Μανούλα μου, ό,τι κι αν λες, ό,τι κι αν πεις. Δεν ξέρω, έχω μέσα μου μια ακατανίκητη επιθυμία να πούμε. Να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Ρε άντε, φίλε, θα μου πεις να κάνεις το αντίθετο. Να μην το θυμίσουμε. Ας πας ξύλο, έλα. Έλα, έλα. Πάμε! Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα. Που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Μήπως είναι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη. Και νομίζω πως ζω, αλλά έχω πεθάνει. Και αύριο και μεθαύριο. Μπράβο, μπράβο. Άντε, άντε. Ύπνο τώρα, ύπνο. Καληνύχτα, νονέ. Καληνύχτα, νονέ. Καληνύχτα, νονέ. Και θα έρθω μετά. Για φυλάκι! Καληνύχτα. Αν το αποφασίσεις, το ψυγείο έχει διάφορα. Ευχαριστώ, καληνύχτα. Για άνοιξε τις τρόφιγγες της ενημέρωσης τώρα. Να πω στη μικρή να φέρει καμιά φίλη για ζύμωση. Ρε, κοκομπλόκο ρε, ακόμα. Πάμε Καλαμάτα το Σάββατο. Θα πάρεις ψυχολογία. Μπάνιο όλη μέρα στις Κιτριές. Ψάρια. Έλα, έλα, ρε, ψάρια στον ξάδερφό μου, τον Γιάννη, που έχει και ωραία δικά του κρασάκια. Είναι και φίλος ο Γιαννάκος. Ε? Και την Κυριακή. Φτιαγμένη, πολύ ωραία. Έλα, κορόιδο. Πνίγησε σε μια κουταλιά νερό. Ήθελες να γίνεις και ο Κουστό της Ελλάδας. Όταν μιλάει ο Ακτύπης, τι δουλειά έχεις εσύ με τα εργοστάσια, ε? Ωκεανολόγος σου θέλεις να γίνει. Ας τη μάνα σου να χτυπιέται. Ο Μακαρίτης, αυτός μάλιστα. Σ' είχε γαμίσει, δεν λέω. Όχι πως εγώ στη θέση σου θα μάσαγα. Τι να κάνουμε, άλλα τα μάτια του λαγού. Θυμάσαι. Πάμε ρε. Καλά. Πάω για ύπνο. Ρίκο. Ευχαριστώ.
Τι? Συγγνώμη. Καλά μου φάνηκε. Σου σπασιθήκε, Από το τρίξιμο, ναι. Αχ, μην το κάνεις. Και για τον ύπνο έχει μασελάκια, προστατευτικά, στα φαρμακεία. Βλέπω την ίδια μαλακία εφιάλτη συνέχεια, σαν κασέτα. Είμαι στη θάλασσα και δεν μπορώ να βγω έξω. Με πιάνει πανικός. Λαμπάδα πρέπει να μ' ανάψεις, ακούς? Ευχαριστώ. Λαμπάδα! Εγώ? Αυτός. Αυτό είναι μαλάκα, πας καλά. Αυτός να κάνει το σταυρό του που πέσα πάνω σου. Θολώνω με τα ταβατζιλίκια, ρε. 9.000 για κάθε χρόνο. Πού να φέρετε? Καταγγελίες και μαλακίες. Στην καλύμπρα, ρε, όλοι. Όλοι με τη μία, όλο το κοκλάβιο. Αυτός που πιάσανε στην τράπεζα με το πακέτο, αυτός τι ήτανε, ρε? Πας στην καλά, πολεοδομία, μαλάκα. Δεν ήτανε? Βάλ το μέσα, ρε. Δεν βλέπω να υδρώνει κανένα ούτε αυτή. Κάτω μου μέσα. Ρέση, η Κομανέτσι, ρε, δεν στο είπα αυτό. Με τα δικά σου το ξέχασα. Η Κομανέτσι έχει μπει σε μοναστήρι. Καλά, ρε, πώς της ήρθε? Αυτή ήτανε η γυναίκα, τρεις την περιμένανε στο σχόλασμα. Αλλά έφευγε με αυτόν εδώ τον αλιτάμπουρα. Κι ας ήταν δύο τάξεις μικρότερος. Για να δούμε πώς πάει. 5 εκατοστάρικα του δώσα του μαλάκα. Μην αφήσεις πάλι με τα μούλικα μέσα. Εδώ έχεις και τουαλέτα. Αργυράκο! Καλή συνέχεια, ρε. Αγάπη μου. Πού πάμε? Να σώσουμε το κορίτσι. Από το μοναστήρι. Πόσα να έχει η Ηλία? Τι ξαφνικά θεούσα. Αυτή κάτι πρέπει να έχει πάθει. Την πρώτη φορά που μου το είπε ο Κατσουλάκος τρελάθηκα. Την έψαξα στο Facebook. Πουθενά. Λες και δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Πάμε να σώσουμε πια αυτή που πήρε το μισό σχολείο. Ναι, ωραία, τώρα αυτά τα λέγανε από τη ζήλια τους. Και καλά η κόρη του Καστάρμπαϊτερ που ήρθε να μας πάρει τα αγόρια. Εγώ να βγάλω πίκρα γιατί. Έτσι κι αλλιώς χυλός όλη την τάξη έριξε. Μην κοιτάς που εσύ την ερωτεύτηκες κιόλα στο χάπατο. Ρε Κουστό! Τι είσαι, ρε, πεθαμένος είσαι? Ή ο πρώτος που του κάναν κατάσχεση? Το μισούσες στο εργοστάσιο. Οι δικοί σου το φόρτωσαν, έτσι δεν λες? Άρα την γλίτωσες. Τώρα, την κόμενα. Εντάξει. Καλό κορίτσι, δεν λέω, τι καλό δηλαδή. Κουστός και τι απάτη. Βασιλόπιτα με χωρίς φλουρί. Εντάξει, από καλό σπίτι, δεν λέω, με λεφτά, αλλά ξενέρωμα, ρε φίλε. Τώρα, για το άλλο, το σοβαρό. Για την ορθοστασία. Τι είναι αυτά, ρε, δεν τρέπεσαι? Τι μεγάλος γέρος είμαι? Τι είσαι εσύ, ρε γάμο, τι είσαι εσύ? Βούι, ρε, κουτουλιάρικο, ρε, εκεί, ρε, κολλημένο στην πίκρα. Μάθε λίγο μπαλίτσα, ρε, αγόρι μου. Καταρχήν Παρασκευή, εσύ δουλειά δεν έχεις. Ρε τον Κατσουλάκο, είδες καμάρι που την είχε κόμενα? Ρε μαλάκα, Ρίκο, μην πέσουμε πάνω στη μάνα μου. 20 χρόνια πριν μιλάμε. Τέτοια εποχή πάει στην Κιλίνη για λουτρά. Καλά, έχεις μεγάλο πρόβλημα, έτσι? Η Αλέκα θα μας περιμένει. Το ξέρει από χθες. Θέλει και special μελαχρινό από το αχαϊκό Edelweiss. Πύργο δεν πάτε, ο δρόμος σας είναι. Έχεις δοκιμάσει? Το καλύτερο γλυκό. Ειδικά εσύ, άμα φας μελαχρινό από το αχαϊκό Edelweiss, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μάθεις τι είναι η ζωή.
εσύ χαλάρωσε, κοίτα τα πουλάκια. Σε δύο ώρες με το καινούριο δρόμο, καφέ στον πύργο. Θα μου πει τώρα ο Κατσουλάκος να πάρω Ιαπωνέζικο. Άσε ρε Κατσουλάκο. Και όταν αρχίσει να βγάζει ζημιές, ποιος τις πληρώνει μετά, εσύ? Τι θα κάνεις, θα πουλήσεις το σκουλαρίκι? Ανοίγεις το καπό στο Γερμανό, όλα τα καλώδια στη σειρά. Κάθε το λιθρόνημα εκεί μέσα. Ανοίγεις το Ιαπωνέζο, τζίβα. Και τα ανταλλακτικά του, σε σπρώχνεις τα ημιτασιόν. Μετά βρίζουν τη νεολαία για τους μπάφους. Εγώ τις βάζω θετικό πρόσημο της νεολαίας. Ένας συνάδελφος από τις Σέρες. Ήθελε να παντρευτεί φέτο, μόνο η κουάφ 2 εκατοστάρικα. Μείναν... Ακούς ρε! Μείναν τα παιδάκια με την πουγάτσα στο χέρι. Πιες αφού δεν τρως. Πρέπει λέει 2 λίτρα την ημέρα. 2 ευρώ και ντομάτα σαν αγκούρι. Α, πατεώνες. Δεν μου λες, θα σου πέσει η μύτη. Πες κάτι, μωρέ Λουλού. Τι είμαι, σοφέρ σου είμαι. Τι να πω. Κάτι, οτιδήποτε, παρατηρήσεις, απόψεις, σκέψεις, σχόλια. Μόνο δεν θα μιλάω. Αφού όλο για λεφτά λες. Όλο για λεφτά, ε. Άσε μας, ρε Λόρδε. Ωραίος. Πόσο στο καίει. Κατάθλιψη και αηδίες. Τι είσαι, γκόμενα είσαι. Μην απαντάς, χαλάς το στυλ σου. Τίποτα δεν κράτησα για μένα. Τίποτα δεν έκρυψα από σένα. Τίποτα. Ρεσί Γιωργάκη. Δεν πιάνεις κανένα νεράκι, μιας είσαι όρθιος. Είμαι ολόγυμνος έρωτας, είμαι ολόγυμνος έρωτας, ολόγυμνος. Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε. Καίτε τα δάση σας. Εδώ είναι η Λία, ρε, άσχετε. Καμία σχέση. Ναι, ναι, ναι. Άσχετε. Ο καλύτερος Πυριώτης έχει σκοτώσει τη μάνα του. Ενώ ο καλύτερος Μεσίνιος απλώς την έχει πηδήξει. Εσύ, Μόκο! Δεν μιλιέσαι με τη μάνα σου 5 χρόνια τώρα και μιλάς. Έχεις δίκιο. Δεν ξαναμιλάω. Τίποτα δεν κράτησα για μένα. Τίποτα δεν έκρυψα από σένα. Τίποτα. Τζίφος. Έχει άλλο ένα, αλλά είναι μπέρδεμα. Πρέπει να ξαναρωτήσουμε. Αυτό το πήραν τα παιδιά από ένα μαύρο στα φανάρια. Θαύμα! Είναι, λέει, μια ώρα χωματόδρομος. Αγία Σκέπη. Το θαύμα είναι που μεγαλώσαμε χωρίς το θαύμα και δεν φουντάραμε από κανένα μπαλκόνι. Α!
Θυμάσαι, ρε! Θυμάσαι! Σε στάθηκα! Στην πετρελαϊκή κρίση, η ουγιά είχε πάει 160. Τώρα, η χρυσοφιλία έχει πιάσει τα ταβάνι. Και πού τα ξέρετε όλα αυτά, κύριε Ρίκο? Είστε καταπληκτικός. Και τι μπρίο. Και τι μεταδοτικό της. Κύριε Ρίκο. Κύριε Ρίκο. Δεν ακούω. Το κερατό μου. Έχεις πάει με κοφάλαλη. Η ωραία είναι κοφάλαλη. Σοφία τη λένε. Με σένα κηδεία και με χωρίς γυναίκες θα κόψω φλέβες. Κοίτα, μη σου ξεφύγει τίποτα για καμιά αλλαγή. Σου γάμισα τον Γιόνι. Αφού δεν ακούει. Διαβάζει όμως τα χίλια. Και η αδερφή της δεν είναι κοφάλαλη. Τι είναι? Τεχνολόγος τροφίμων. Ρίκο, πες πάμε να τσιμπήσουμε. Α, πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει πιάσει και εμάς μια λιγουρίτσα. Πού θα τσιμπήσετε? Στην αλέκη της παραλίας έχει μια ταβέρνα. Κάτω το κλεισάκι. Α, στο κλεισάκι πάνε. Πήγαινε εσύ, εγώ δεν πεινάω. Έλα, ρε, δεν έχεις φάει τίποτα όλη μέρα. Και εσύ τι είσαι, μάνα μου. Καλά. Τα λέμε μετά. Έλα, μωρή κολοκριά. Θα φας μια σαλάτα, μια χωριά, και κάτι. Θα σε μαζεύουμε τα κουταλάκια. Μικρή, τα μέτραγες. Εγώ, Σοφία, και τα μπάνια. Αυτό το κορμί πάντως, αμαρτία να το χαλάσεις. Μόνο το θάρρος, έτσι, γιατί δεν γνωριζόμαστε. Εγώ, χαρά μου να σχολιάζω το ωραίο. Παρόλο που δεν σου το κρύβω, είμαι πολύ αρσενικός, το παραδέχομαι. Λέω, είμαι πολύ... αρσενικός. Ο φίλος σου είναι λίγο μισογυνής. Έχουμε, λέει, την προδοσία στο αίμα μας. Δεν το λέω εγώ. Η εξελικτική βιολογία το λέει. Η αφοσίωση στο αδύναμο αρσενικό είναι ενεργοβόρος. Σοφία, μακριά. Έτσι, καλά. Έλλειψη επιχειρημάτων. Αλλά τι να περιμένεις από ένα πλάσμα που αιμορραγεί 4 μέρες διαρκώς χωρίς να πεθαίνει. Μην τσιμπάς, καλέ. Αυτός μισογυνής που έχει πάρει σβάρνα όλα τα μοναστήρια για να βρει μια παλιά του μαθήτρια. Άλλο αναποβημάταιο. Πώς το λέει ο ποιητής? Για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη. Μάθαμε και από ποιήση τώρα. Ο φίλος μου το καλύτερο παιδί. Αλλά χώρισε προχθές και σολάρι. Σε ένα χωρισμό φταίνε και οι δύο πάντα. Συμφωνώ απολύτως. Και οι δύο φταίνε. Και αυτή και η μάνα της. Η όδιο. Τι λέει? Λέει σ' ακόμα στη χώνευση. Το σκυλί το καραμάνικο, πες, το ξέρει. Σοφία, πώς θα πει σ' αγαπώ? Κι εγώ, Σοφία. Είχα έμπνευση όμως, έτσι. Α, μακράν και γκρινιάζει, α, κάνω το μαλάκα.
Του ήρθε και περίοδος, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, τζάμπα το μαγιό που του πήρες. Έλα, να μου τα φιλήσεις. Κι εγώ. Πάω για ντουζάκι. Η αδερφή της δεν σ' αρέσει. Καλούλα είναι. Τώρα που το λες, για μέσα στο σπίτι και με ένα πλήσιμο θα στράψει. Ρε, ο πατέρας σου έχει φούρνο πλάι στο σχολείο, ρε. Πολλά λεφτά, κορόιδο. Τι μολόγυμνο σε ρωτάς. Να μην ξεχάσουμε το γλυκό της, ε. Εσύ άμα φας special μελαχρινό θα μάθεις την ζωή. Του ξεγυμνοτικά. Χάνεις, μαλάκα, χάνεις. Να σου πω, δεν χάζεψα, ήμουν και παραμένω πανέξυπνος. Υπάρχει καλύτερη από την Αλέκα. Και είναι και εργάτρια, δουλεύει, δεν το ξύνει. Πειράζει όμως που νιώθω μια γλύκα μέσα μου. Αυτή μου γκή, εσύ μιλάς για δύο. Ζηλεύεις επειδή είμαι επικοινωνιακός. Πετιμένσι τον έκανες. Τι ζηλεύω ρε, Στούρνο. Τις επιτυχίες σου. Είναι δύσκολο νομίζεις να πουλάς έρωτα και να κοροϊδεύεις. Καλά, καλά. Επειδή εσύ το γράψεις το κούτελο. Εσύ τις διώξεις τις γυναίκες, αγόρι μου, εσύ. Αρσενική γριά. Τρίχες. Πας τύχημα, θα πηδήξω την κομμανέτσι. Ρε Κουστό, τι έπαθες πάλι πρωί-πρωί, χαλάρωσε. Εσύ ακόμα μέχρι χθες διάρα δεν έδινες. Θυμάσαι τι τις έσουρνες. 125 ευρώ και 50 λεπτά. Σε γεμίζει τώρα αυτό, ε. Εσύ έχεις μείνει ακόμα στο σχολείο, έτσι. Άντε και σου κάτσε. Τι είναι τώρα αυτό δηλαδή, καταξίωση. Υπαρξισμός! Δηλαδή πήρε τη ρασοευχή και έφυγε. Στη ζωή υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος της φύσεως και ο δρόμος της χάριτος. Ας μην ψέγουμε όποιον δεν αντέχει το δεύτερο. Δείχνει λογισμό. Δείχνει, ε. Τροφή για σκέψη αυτό που λέτε. Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Είχα κι εγώ το ίδιο, αλλά τώρα έχω αυτό. Μακράν καλύτερο. 320 ευρώπουλα. Χωρίς την επιδότηση. Καλημέρα. Και ο Θεός μαζί σας. Γεια σας και καλή συνέχεια. Ρε εσύ, τι θα έκανες, θα λάδωνες την καλόγρια. Καλά κάτσε και περίμενε εσύ, 400 χρόνια τουρκικά. Εδώ είναι, αγορίνα μου, απλά είναι χεσμένες. Για το σκάνδαλο πάνω στην Πέλα δεν άκουσες τίποτα. Που ψήναν τις δόκιμες να γράψουν στη Μονή τα σπίτια τους. Σ' άλλος έγινε, τεράστιος. Διάβασε για καμιά εφημερίδα. Αντικοινωνικέ.
Θα νηστέψεις 3 μέρες και μετά θα καταπιείς το φυτίλι με τον αγιασμό. Και αν είναι θέλημα Θεού, θα κάνεις παιδάκι. Τότε θα δεις ψηλά στο πόδι του ένα σημάδι. Είναι το φυτίλι. Καλημέρα. Και πώς λέγεται? Νάντια Γιακά. Οι γονείς της ήταν μετανάστες στη Γερμανία. Πού τη ξέρετε την Νάντια? Καλό κορίτσι, αλλά μπλεγμένη. Αδερφή, μην ανακατεύεσαι. Έτσι θα αναπτύξεις ταχύτητα προς το Θεό. Ξέρετε πού θα τη βρω? Στον πύργο κάθεται, στην πλατεία. Από τον πύργο είστε? Εγώ, τα φιλιατρά. Αδελφή, ευστοχία. Τι γίνεται εδώ? Ένας δημοσιογράφος ψάχνει τη Γιακά. Τέτοιο ρεζίλ δεν έχει ξαναγίνει. Στόπα! Ξέρουν να φοβούνται. Τέτοιο ρεζίλ πάντως. Σιγά! Ποιος τις γαμάει τις καλόγριες? Καλά, μήπως θα τις ξαναδώ. Γιατί δεν ασπάζεσαι λίγο τον τρόπο σκέψης μου? Δεν λέω να γίνεις εγώ, αυτό δεν γίνεται που να χτυπιέσαι, αλλά στοιχεία, πινελιές. Έχει χόρτα τέτοια εποχή. Τα παιδιά, το δρόμο από εδώ πέρα που βγάζει. Θα σου πω αν δώσω ένα γλωσσόφυλλο στο κορίτσι. Μια θα δώσει γλωσσόφυλλο, ρε Τσουτσέκη. Τι πέρα, Τσουτσέκη. Λαμπού, ρε πού. Τώρα σε αναγνωρίζω επιτέλους. Ανέβα! Ανέβα! Τα ξόγαμα των επωνύμων! Βλέπεις εσύ κανένα σπίτι? Εγώ όλο καφετέρες και τράπεζες βλέπω. Στην πλατεία στον πύργο μου είπε. Ρε Κουστό, σε κοροϊδεύουν και οι καλόγριες τώρα. Ο βασιλιάς του φρούτου. Σιγά, 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 σιγά! Τι είπατε, ρε, Δόντι? Ηγουμένες δηλαδή λέει ψέματα? Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αλλά σου φαινόμαστε τώρα εμείς για κλέφτες. Εγώ στέλεχος του δημοσίου, ο φίλος μου. Αυτή που ψάχνεις απασχολεί, κύριε. Και αν είστε συνεργοί, είναι μια νου δουλειά να μπαίνεις σε γυναικείο μοναστήρια, έτσι. Συνεργοί σε τι πράγμα? Κλοπή βυζαντινών εικόνων. Το μισό τέμπλο κόψατε. Για ποια την πέρασε, για την αυτήν? Την. Πώς τη λένε, παιδιά σου? Τζέιλο. Τι τζέιλο? Εντάξει, πάντως δεν είναι τίποτα. Λίγο λόγο θέλει. Δεν σου έχουν κάνει καλή δουλειά, να το ξέρεις. Η γυναίκα μου είναι οδοντοτεχνίτρια. Δεν ξέρω την μπάλα μου, ότι μου πουλάς. Τη γέφυρα θα μου τη φτιάξετε. Και θα μπουν κλειδάκια. Έτσι, έτσι, έτσι. Σε όλη τη μονή. Αυτό που ξέρω, το κομμένα. Πάντως, μια μοναχή να κλέψει εικόνες. Παράξενο μου φαίνεται. Μην είσαι παράξενος καθόλου. Έτσι όπως γίναμε. Τροπουλιάς! Διατάξτε! Φεύγουνε. Κυρία Κορνίλιου. Συγχαρητήρια. Είστε στα δελτία. Ευχαριστούμε. Όχι εμένα, τον Δημήτρη, τον Κολιόπουλο.
Εσύ θα τον ξέρεις. Πρώτος σε σταυρούς χρόνια. Τόσα χρόνια πέρασαν, πόσα ακόμη. Μπήκα. Κάτσε κάτω. Άνοιξε το παράθυρο, βγάλε το κεφάλι σου και φώναζε. Είμαι μαλάκας. Και στόπα, πάει για λουτρά στην Κυλλήνη. Στόπα! Τινιακός ελαστικά, πύργος. Τι? Φίλε οδηγέ, μην τρέχεις, εμείς θα σε περιμένουμε. Γραφείο τελετών Βαλάσσης. Καλό, ε! Τι θα διαβάζεις τώρα, ό,τι βλέπεις, τι καθυστερημένο είσαι. Σούλης θερμοσύφωνες. Έπρεπε να ήταν ήδη στα κοντέινερ, αλλά του κάνανε καταγγελία. Ότι δήθεν άφησε τους Αλβανούς ανασφάλιστους. Καταγγελία σε ποιον, δεν κατάλαβα. Σε αυτόν που σας έβγαλε από το φρέσκο. Καλώς τα παιδιά. Το σπιτάκι στο βάθος, το βλέπετε? Ανδρέας. Η εταιρεία μας θα το μεταφέρει πέτρα-πέτρα στην Αμερική. Στην Αμερική? Άντε, σε 2 ώρες τις μαζέψατε. Έλα. Μυστήριος ο αδερφός, ε. Ναι. Για τα παιδιά το κάνει, που είναι Αμερικανάκια. Οχ, θα το ξαναστήσει στον κήπο του, λέει, για να βλέπουν τις ρίζες τους. Ωραίος. Το πατρικό σπίτι είναι αξία και με χωρίς αξίες. Στα Φιλατρά, τον πύργο του Άιφα, το ξέρεις. Μικρογραφία του Γαλλικού. Στην Πλατέιτσα, λες, το ΕΜΠΑ. Ακριβώς. Αυτός τον έφτιαξε. Για τη μάνα μας που ήταν καταγωγή της. Να σου πω. Η μάνα μας. Άστο, δεν θα καταλάβεις. Άκουσες. Για τη μανούλα του. Ρε εσύ. Αυτό εννοούσε το Μόγκολο στην πλατεία του πύργου. Τον πύργο στα Φιλατρά. Εκείνη είναι αδειά. Πάμε. Έλα, ηρέμησε τώρα, με παίζει. Έλα, βάλαμε στοίχημα. Να σε πού μπορεί να παίζει να κάνεις και λάθος. Πάρ τον κάτσε. Έλα, ρε, αλυτάμπουρα. Έλα, ρε, αλυτάμπουρα. Έτσι. Γερός δυνατός. Μια χαρά πάει, για άλλο σε παίρνω. Φιλιατρά, σου λέει κάτι? Δεν σου λέει, ε. Την κάνουμε τώρα, ε! Μαζί με το σπίτι. Αφού γυρίσατε τη χώρα στο 50, Ροδάκινα, Σανό και την Ολυμπιακή Φλόγα. Αυτά εξάγει πια. Λαϊκίζεις, αγόρι μου. Λαϊκίζεις. Φρονώ, και αυτό που θα σου πω τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, φρονώ πως ο λαός μας έχει ανάγκη πλέον για μια νέα αφήγηση. Α, ναι, συμφωνώ απολύτως. Τούρκοι κομμάντος εισβάλλουν σε διακομματικό πάνελ και σας παίρνουν μπροστά στις κάμερες όλους μαζί. Νουμεράδα. Και εσάς. Και το κουστούμι με το Μομπλά, αυτή είναι η νέα αφήγηση. Σε μισή ώρα φεύγουμε, σκάσε. Έρε, Γλέντια, να σου σκίσει τα βάρδουλα η ντουλάπα με το φούμο και εσύ να βγάζει κρυθαράκι σε κοντινό. Εκεί να δει τη Λευθέα. Θα πάψει. Και έχει ιδεώτηση, ακόμη έχει τα όρια τη. Αυτά. Μάλλον στον πατέρα σου συγχωρημένο ήθελε να τα πει, αλλά τι να κάνουμε. Δυστυχώ δεν πρόλαβε. Πάμε τώρα.
Δείτε τι βρήκα. Πού με πήγες τώρα? Του γιού του μάλλον. Σκοτώθηκε με μηχανή. 20 χρονών. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει θάνατος. Είναι όλα μέρος μιας μεγάλης ψυχής. Είπε το γονίδιο της μικροψυχίας. Πρόπερση ήμουν σε ένα ξενώνα. Ψηλά στο βουνό. Και έρχεται ένας αετός και αρπάζεται από τα κάγκελα του Φεγγίτη. Φτάνουμε μύτη με μύτη σχεδόν. Κοιταχτήκαμε στα μάτια. Ή όποιος μου πει ότι αυτό το πράγμα ήταν πουλί. Στα μάτια, το πού στον αετό. Και αυτός εδώ, σαν άνθρωπος είναι. Σου μιλάει. Φύγετε, σας παρακαλώ. Φύγετε. Σας παρακαλώ, φύγετε. Ευχαριστώ. Εδώ δεν μπορεί να τη βρει η αστυνομία, θα τη βρείτε εσείς. Την έχει αποθυμένο από το σχολείο. Και σένα τις έχουμε εδώ. Δεν του λες να αφήσει τις άχλες. Θα πάτε όλο ευθείας στη διασταύρωση αριστερά για να βγείτε στην Εθνική Οδό, οκ? Okay? Πεινάς. Έχει κάτι σταυλίσιες έξω από τον πύργο, είδα το καλύτερο κρέας. Ο σκύλος θα κάνει πάρτι. Δεν θα με πας στα λουτρά. Βιάζεστε? Εγώ... εσείς. Γιατί, μας κυνηγάει κανείς. Πάντως αυτός, ήθελα να σου το πω αυτό, αυτός είναι πουλόσκυλο. Και καθαρό αίμα, όχι με αλέπου μέσα και αηδίες. Εγώ ξέρω πώς μου μιλάει. Τα υπόλοιπα... Επειδή τον ταΐζεις, γι' αυτό σου μιλάει. Με τα σκυλιά έχουμε εξελιχθεί συμβιωτικά. Ξέρεις τι πάει να πει αυτό? Εδώ θα τα μάθεις όλα. Τα σκυλιά τα εκπαιδεύσαμε για το κυνήγι. Αυτά πριν χιλιάδες χρόνια. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, σταδιακά, τα κέντρα των αισθήσεών μας ατροφήσανε. Δεν πάμε να φάμε και τα αλεστρόγοντας. Η εγκέφαλή μας δομικά είναι συμπληρωματική. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Αλλά επειδή εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται, το έχεις κάνει άρλεκιν. Σε λυπάμαι. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι τίποτα. Ποιος μιλάει? Ο κύριος δίπλα σου είναι παντρεμένος με παιδιά. Κάτσε, ρε. Κάτσε. Ορίστε. Νάτι, η βέρα του. Αυτή είναι. Και τι μου το λες? Μη στον πάρω. Χωρίς παρεξήγηση. Δεν είσαι ο τύπος μου. Καλό δρόμο. Είχε χάρη που είναι εδώ η μάνα σου. Μόνο αυτό σου λέω. Μόνο αυτό σου λέω. Με τα κρεμμυδάκια θα σε κάνει η δουλτσινέα σου. Δεν είναι μόνο οι κλεμμένες εικόνες. Εκβιασμοί, εμπορία, χασίς πιο παλιά. Όπερ με θερμινευόμενον. Λοποδιτογέννημα ολκής. Είναι νόστιμη τουλάχιστον. Και αυτό το μπουστάκι να το ξυρίσεις, σαν τον Αθανάσιο Διάκο είσαι. Δεν αρέσουν αυτά στα κορίτσια. Ο φίλος σου, επειδή έφτασε στον πάτο τον λεγόμενο, κατηγορεί εμένα ότι δεν τον υποστήριξα δήθεν, όταν ο συγχωρεμένος του φόρτωσε το εργοστάσιο. Αν η καρδιά σου το λέει, και ωκεανολόγος γίνεσαι και ό,τι θέλεις γίνεσαι. Όταν δεν έδωσα στην νομική, ο πατέρας μου με αποκλήρωσε, εφέτησον. Ο σώς με ένιεξε. Ήθελα να γίνω χημικός και έγινα. Η μαγιά που σου έλεγα. Και ξέρεις, ο δηλός με μαθηματική ακρίβεια καταλήγει πτωχαλαζόν. Του τέστην, ό,τι πιο αξιολύπητο. Τι πάει να πει πτωχαλαζόν? Πού θα την κατεβάσουμε? Thank you.
Ναι, τώρα, έχει δίκιο Μακράν. Στην επαρχία δεν μιλάμε σαν γνωστούς. Άμε. Μικρός. Το μπούστ. Από εκείνο το έκτρωμα το δρομέα που έχουμε στο Χίλτον, παρασάγκας. Καλά αυτός. Αυτός είναι λες και έχουν πάρει φορά τα μπάζα και τρέχουν. Και εκεί λοιπόν που την είχε αγκαλιά στα βραχάκια, θα σε κάνω βασίλισσα και τα λοιπά, εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, κύριε. Είσαι πολύ αλέγκρος τελικά. Πώς μου διέλαβε τόσα χρόνια. Από το φίλο στον αγέλαστο. Εγώ το τσαλακώνω το προφίλ μου, ενώ αυτός δεν το τσαλακώνει το προφίλ του. Γιατί είναι πτωχαλαζόν, γι' αυτό. Θυμάσαι, ρε, που σου πεις κομμανέ στη θάλασσα, τρίτη λυκείου. Μεγάλες στιγμές. Αυτός που θα έρθει, τι είπε ότι είναι φίλος της. Φίλος της είπε, αλλά θα τον περιμένετε μόνοι σας. Καληνύχτα! Θα τις μιλήσεις, ρε, επιτέλους. Όχι χειρονομίες, όχι χειρονομίες. Πάντως την έχεις παρεξηγήσει, είναι ωραίος τύπος η Τιτίνα. Τι γελάς, έχουμε επικοινωνία. Γεια, συνέχισε. Τι θες τώρα, να σου ρίξω τις μάσκες, αυτό θέλεις. Άμα ήτανε πιο νέα. Μακράν. Και τώρα δηλαδή, γιατί όχι, αν δεν ήτανε μάνα σου. Τι λέει, ρε, κόπανε. Ακούς τι λες. Τη μάνα μου. Σεντόνια που έχει. Μου λέγε για τα λουτρά ότι γίνονται, λέει, θαύματα. Πριν 6-7 χρόνια ένας ψιλικατζής με πατερίτσες μια ζωή περπάτησε. Μετά, λέει, γύρισε στα λουτρά και μοίραζε ψιλικά σε όλα τα λουτρά. Τι με κοιτάς. Δρόσησε. Λίβαστα ήτανε. Μίλησε η μάνα μου για θαύματα. Όχι, ρε, εγώ το είπα. Μπα, και από πότε σε πιστεύεις τα θαύματα. Γιατί, ρε, στο πηγάδι κατούρισα. Καταρχάς, ο παππούς μου ήταν ψάλτης. Α, επέστω, δεν το ξέραμε αυτό. Α, τώρα εντάξει. Ψοφάς να με αποδομείς, ε. Να μου σκίσεις την προσωπικότητα, να μου ψαλιδίσεις τα φτερά. Στο μοναστήρι που πήγαμε, ήρθε μια γιατάμα να κάνει παιδί και καλά. Καλό μπάζο κι αυτή. Τέλος πάντων, μετά τον αγιασμό της δώσαν και κατάπια ένα φυτίλι. Όταν θα γεννήσεις, λέει, θα δεις ένα σκουρόχρωμο σημάδι, το φυτίλι και καλά. Δεν μας χέζεις, ρε, ακτύπη βραδιάτικα. Λοιπόν, να τα χέσω τα κονέ της. Αύριο πρωί-πρωί την έστειλες. Αυτό το κάτι που θα κάνει το καλοκαίρι σου... Σκαλί! Σκαλί! Όπα! Φατιστούλαρι, τι αγόρι μου! Φατιστούλαρι! Τι γίνεται εδώ, ρε! Τώρα που γυρίζει! Όλο! Όλο!
Άντε να είναι σ' αυτή, έτρωγε βελανίδια. Έλα, παιδιά! Νάντια! Μουέστα είναι μούτε, yes! Γουρούνια να ζείτε! Ποιος θα παίξει με την νίκη μας! Τσίφα από το Μόναχο για να σκίσει τσαμπουκαλεμένα ελληνικά κολαράκια! Κλάινε, κρύχησε, έξω! Τα αρχίδια μας θα πάρετε, κολοτοκογλύφι! Ποιος, ακούω, έχω 5,5 εκατοστάρικα και συνεχίζω, έλα! Ποιος! Τα αρχίδια μας θα πάρετε! Βάζουν τις γυναίκες να καθαρίσουνε. Γι' αυτό μας γλύζει όλη η Ευρώπη. Χέστες! Όταν όμως αγοράζουμε τα Eurofighter τους, μας γλύφουν. Γι' αυτό δεν θέλει τον Τούρκο στην Ευρώπη. Για να αγοράσουμε εμείς τα Eurofighter τους. Έρχονται μετά και παίρνουν ό,τι φίλο το υπάρχει. Άλλος, ποιος? Με τα λεφτά μας. Μη μας σας, κορίτσι, είναι τόκι. Έδια, ο ρίκος είναι. Άλλος, ποιο αγοράκι θα παλέψει με την νίκη μας. Με την ευχή μου. Ναι, Νάντια, ο ρίκος είναι, ρε. Λοιπόν, ακούσουμε το χες. Δεν με θυμάσαι, ο Κορνέλιος είμαι. Στην πρώτη γυμνασού καθόμαστε στο ίδιο θαρμείο. Τι είναι αυτό, το πρόχειρο? Όχι, το καθαρό. Α, το καθαρό. Μια γλυκού, ρε. Γιώργο, εσύ είσαι. Ναι, ρε. Αυτό το θυμάσαι. Ο Ρίκος, δεν το θυμάσαι. Έλα, πλάκα κάνεις, ε. Πού νομίζεις ότι είσαι, μωρή πριτζόλα, στο γαλλικό κονγκό? Αν σας γάμιγε όλη η πύλο, ήτανε καλά. Ήτανε καλά τότε. Ήρεμα, 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 ήρεμα. Πώς με βρήκατε, ρε παιδιά? Ο Κάτς. Ο Κατσουλάκος. Είστε φίλοι? Είναι πελάτης του στο συνεργείο. Ξέρει που είμαι? Όχι, αυτός έχει μείνει στο μοναστήρι. Αχ. Ρε Νάντια, έμπλεξες. Ακούμε συνέχεια ιστορίες για κλεμμένες εικόνες, παιδεραστές. Αυτός ο τυπάκος, ας πούμε, μας έφερε εδώ. Τι ρόλο παίζει? Έκανα τη βλακία και τα έφτιαξα με ένα μπάτσο. Μετά τον έστειλα πακέτο στη γυναικούλα του, αλλά αυτός με κυνηγάει. Έχετε κάθε βράδυ τύφλεξε από το σπίτι και με απειλεί με το υπηρεσιακό. Πες το ρε εσύ, κι εμείς τα είδαμε όλα. Πού μένετε? Έχει ένα αυτοκινούμενο. Μίλα ρε εσύ, τι έπαθες? Τροχόσπιτο. Μισό. Τι κάνεις, είσαι καλά? Γερνήσε κι ακούω. Πάμε, έχω δουλειά αύριο. Πολύ βαριά το πήρες ρε, χτύπη. Εντάξει, θα σε θυμηθεί, χαλάρωσε. Δεν μου λες, το ματάκι της το είδες? Τι θες, βρεμαλάκα, να μας ζουν σε κάνα χαντάκι? Κλοπές, πιστόλια, εμπόριο, τώρα μπουκ. Τι άλλο περιμένουμε, να μας βγει η γκόμενα του πιν του Λάντεν? Μάθε μπαλίτσα, αγόρι μου. Και πώς σου ήρθε το τροχόσπιτο? Ας όψετε το σόι του, που του φάγε το σπίτι στο χωριό. Και το φυσάκι δεν κρυώνει. Αλλά όλοι εμείς είμαστε κορόιδα. Κρύβεται από ένα μπάτσο, λέει. Καλά, εσύ είσαι έξυπνο παιδί. Και στο σχολείο αυτό γινόταν. Ουρά οι καψούριδες. Πάντως, ρε Σινάντια, ξέρεις τι βρώμα είχε βγει για σένα στο Λύκειο? Έτσι δεν τα είχε στο σχολείο. Έτσι. Ότι έκανα παρτούζες. Από το να μάθει το τσιγάρο, καλύτερα. Αυτά τα λέγανε από τη ζήλια τους. Η Τρίφωνος και η Μαρία η Αγοράκη, ο δίποτος σκεφτές. Τότε, γιατί τώρα την κυνηγάει η μισή Πελοπόννησος. Είσαι και όμορφη. Το τέλειο θύμα. Πάντως καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα, ε. Με ρωτάς? Ρε, ακτύπη, μόνο σου τι με καρφώνει 2 ώρες τώρα. Για να μην τον ξεμυαλίσεις και αυτόν και του χαλάς την οικογένεια. Ρε εσείς. Ο Κάτς δεν είναι αυτός. Ρε Κατσουλάκο, τι έγινε, τι είναι αυτά? Φύγε, ρε. Εδώ μαζί μου, ε. Πίσω, ρε. Πίσω, ρε. Πίσω. Εδώ μαζί μου. Πες να βγει,
Αλλιώς θα το πληρώσει αυτή. Πολύ τηλεόραση δεν βλέπεις. Άμα τη στηνάξω τα μυαλά στον αέρα μου, το ξαναλες. Εμένα προσωπικά, να. Ρε, η μάνα σου, ρε. Πας καλά! Ρε, κατσουλακά στη γυναίκα και πάρε μένα. Φύγε πίσω, ρε. Ηρέμησε πίσω, λέμε. Έχεις οικογένεια και παιδιά, κούλα, ρε. Νάντια, βγες έξω. Τώρα. Προχώρα, μαζί μου. Νάντια, το όπλο. Νάντια, βγες έξω τώρα. Το όπλο κάτω. Πίσω. Πίσω. Πάρ' την αυτή. Έλα, προχώρα. Έλα, έλα. Νόμιζα ότι είμαι στο μοναστήρι, ε. Καλά, κάνε καμιά μαλακία και θα σου στείλω την αστυνομία στο συνεργείο. Άρε, κακομοίρη μου, να ξέρεις ποια προστατεύεις. Κοντζάμ κύκλωμα παιδεραστών από τα αρχίδια το κράταγε. Μαζί την κάναμε τη δουλειά. Αλλά στα λεφτά, αρχίδια τσουζάμεν. Έλα, προχώρα, έλα. Νάντια, αλήθεια, λέει. Πες την αλήθεια. Είμαστε μαζί από παιδιά. Ποτέ δεν ήμασταν μαζί. Τώρα σας θυμήθηκα τη μαλακία που σας δέρνει. Εδώ, έτσι. Εδώ. Έτσι. Φαγώθηκες να τον πάρω τηλέφωνο. Και πού θες να ξέρω, ρε γελί, ότι ακόμα έχουν ταραβέρια, να μυρίσω τα δάχτυλά μου. Έλα, 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 έλα. Ήρεμα. Τιτίνα, ήρεμα. Καλή συνέχεια. Είστε βλαμμένοι, έτσι. Όλη η οικογένεια. Η κρέπα δεν περπάτησε όσο της άξιζε. Ο Έλληνας είναι του Ιταλικού. Είσαι μεγάλος σκάφος τελικά. Εδώ γίνει χαμός. Ξέρεις τι λένε οι διαιτολόγοι. Πολλά μικρά γεύματα για να κάνεις καύσεις. Τρεις κρέπες δηλαδή είναι μικρό γεύμα. Μία επανάληψη. Πολύ θα γούσταρα να πετυχαίναμε έτσι κανένα θαύμα, ε, εσύ. Τι θαύμα, ρε βλακόμετρο. Τα λουτρά έχουν ιαματικές ιδιότητες, γι' αυτό τα λένε ιαματικά. Πάντως μιλάμε για ασύλληπτη πόχα. Μου ήρθε στούφος, κλούβι αυγό. Δεν πιστεύεις τα θαύματα, ε. Κακός. Είσαι από το χαλαζόν γι' αυτό. Ναι, αφετέρου γνωστών, όλα τα λαμόγια είστε ψυχούλες. Άσα, αγόρι μου. Επειδή εσύ απέτυχες τη ζωή σου, είμαι εγώ λαμόγιο. Εγώ δεν μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνω, εντάξει. Ούτε και σπούδασα στο εξωτερικό, εντάξει. Έχεις και την πλάκα σου, αλλά ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι εγώ τα κατάφερα. Και μου τη λες. Μάγκας. Ξέρεις τα πει μάγκας. Αλλά άμα μεγαλώνεις τα πούπουλα. Έχεις δίκιο, το κόμπλεξ είναι κινητήριος δύναμη. Τι γάμισε, ρε, αποτυχημένε. Μιλάει για μαγιά ο σιγουρατζής. Ζηλεύεις, φίλε μου. Ναι, ρε, φίλε, όλη η Ελλάδα πια το ίδιο παραλήρημα με ζηλεύουν, άρα υπάρχω. Εγώ παράτησα την οικογένειά μου και βγήκα στους δρόμους για τα μούτρα σου, ρε. Καταθλιπτική, αποτυχημένε. Για οικογένεια, ρε, απατεώνα, αυτή που μαγαρίζεις. Εγώ μαγαρίζω. Εγώ μαγαρίζω. Εγώ, άμα γυρίσουμε, θα αγκαλιάσω την γυναικούλα μου, θα αγκαλιάσω τα παιδάκια μου. Εσύ, τι να αγκαλιάσεις, ρε, τα τέτοια μου. Πάρ' τα τώρα, που είναι και σε προσφορά. Ποια ρε, χατζατζάρι,
που τρέμεις μη μου ξεφύγει καμιά κουβέντα στη γυναικούλα σου που με έχεις κάνει και συνένοχο, κουραδόμαγκα. Καλά, εσένα πρέπει να σε έχω δώσει από πολλού. Κάνε τώρα, αφού η ρουφιανιά είναι στο αίμα σου. Δεν με δώσες εχθές στεγνά. Μη με προκαλείς. Σε προκαλώ, ρε. Σκατόψυχα, σε προκαλώ. 6-9-32-42-38-34. Και καλά, του φόρτωσαν οι δικοί του εργοστάσιο. Σιγά μη σε λυπηθούμε, ρε. Κότα. Και το κρέας, Γιωργάκη μου, και το κρέας, όχι μόνο τις πατάτες, και το κρέας. Έλα, μεγάλωσε λίγο, ρε, που πίνεις το νερό μισό από το ψυγείο, μισό από τη βρύση. Ολόκληρος μαντράχαλος, ακόμα στην περιπέτεια. Ο Περιζήτητος Εργένης. Θέλει και να γαμίσει κιόλας. Σιγά, ρε, με τι, ρε, αφού είσαι λούγκρα, ρε, παραδέξου το επιτέλους, σε μνά και ταπεινά. Ενώ εσύ ο Μουνάκιας είσαι άντρας. Αφού δεν τη βρίσκεις με καμιά ρε βλάχο, τι το ζορίζεις. Γύρνα το, στα ζυγούρια και στα καλτσίκια, σαν τον παππού σου. Σε κοιτάει και από πάνω να ησυχάσει η ψυχούλα του. Αλλά έτσι χάνονται οι παραδόσεις. Έλα, λέκα. Πέστα ρε, ρουφιάνε, μίλα. Δεν έχω μπαταρία, αγόρι μου. Δεν έχω μπαταρία. Ας είναι καλά η σούφρα σου. Δεν ταξίζεις, ακτύπη. Ό,τι και αν έχεις αποκτήσει είναι από κολοφαρδία. Τη μαγιά, τη λες κολοφαρδία, το ξέρεις. Μάθε λίγο μπαλίτσα. Αποτυχημένα. Η μαγιά ποια είναι, οι μίζες. Τι είπες? Οι μίζες, λέω, είναι η μαγιά. Που σας χρηματοδοτούμε μια ολόκληρη ζωή, λες και σας χρωστάει όλος ο πλανήτης. Χτεσινή αρκούδια, ρε. Ποιες μίζες, μωρή κομμότρια. Ποιες μίζες, μισού. Και πού τα βρήκες να είναι 20 τα λεφτά και με χρηματοδότησε, πού! Στην κατοχή, στη Χούντα, πού! Μαυραγωρίτες! Γάμω το σπίτσα στα συσταριά! Τίποτα δεν μου χαρίστηκε, ρε! Τίποτα! Μαγκάδρα! Μαγκίτης! Αρσενικός, πώς το λένε! Για τη μαύρη τρύπα της οικονομίας, Μαγκίτη, ξέρεις να μας πεις τι είναι? Μήπως η μουνάρα σου, που θα μου πεις ότι με χρηματοδοτείς κιόλας. Με τη λεφτά, ρε! Με τα κρατικά χρήματα που βγάλατε στο εξωτερικό! Με τις προβληματικές! Τι έγινε, ρε γίγαντα? Πρόβλημα! Η πολιτεία να σκύψει! Γιώργο! Τίποτα δεν παθαίνεις εσύ! Εσύ και το συνάφι θα μας ρουφήξετε όλοι! Γιώργο! Το κόμπλεξ σας! Αυτή είναι η μαύρη τρύπα! Ο πατέρας σου, όταν βελχανάς, όλη τη μέρα θανάσεις στο καφενείο λόγω κακούργας κοινωνίας! Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά! Ναι! Αλλά μόλις στήσω εκείνη την επιτροπούλα, θα βατέψω ό,τι κινείται! Αυτό πληρώνουμε! Τον καημό του Κατσικογάμι και τις καραμπουζουκλίδικες κυβερνήσεις σας! Ναι, καλά! Να πνιγείς, ρε αρχίδι, να πνιγείς, να ξεβρωμήσει ο τόπος. Νίκο! Thank you.
Δηλαδή τι με συγχωρείς. Εσύ το ίδιο δεν θα έκανες. Ρε, θα σ' άφηνα να πνιγείς. Είχες πάρει ανάποδες. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου. Πολύ εύκολα, τα έχεις όλα. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Περίμενε. Τι κάνεις τώρα. Με το 3 θα σπρώξουμε, το σίδερο θα λυγίσει και θα γίνουμε σουβλάκια. Τι φοβάσαι. Τι φίλος είσαι, ρε. Που θα με συγχωρούσε κιόλας, που πιστεύει και στα θαύματα. Έλα, ρε Γιωργάκη. Κάτσε, κάτσε. Ένα. Αλλά ανάπνευσε βαθιά. Ενέργεια. Διπλασίασε την ενέργεια. 2 Τώρα θα αγκαλιαστούμε. Γιατί ρε, 30 χρόνια φίλοι είμαστε, τι πιο φυσιολογικό. 31. Τον εφιάλτη σου όμως εμένα δεν τον είπες, την Αλέκα τον είπες. Αυτό με πλήγωσε βαθιά. Ας. Δεν χρειάζεται, ξέρω ποιος είναι. Μιλάγαμε για θαύματα, ε. Θαύμα είναι που ένας άνθρωπος σαν εμένα, με χωρίς τα φόντα, με χωρίς ταλέντο, με έκανες και φίλο και κουμπάρο, ούτε του παπά. Πλατεία Κλαθμάνος, θα κατέβει κανείς. Πού είναι η βαράρα, παιδιά. Στη θάλασσα. Βάλε, βγάλε, ρε μαλάκα, την έχασες. Δεν θα με γαμίσει, Αλέκα.
Δεν πήραμε και το γλυκό της. Τώρα να σε δω, για έλα. Καλά, τρεις μέρες λείψατε. Με το τσιγκέλι θα σας τα βγάζω. Α, το σημαντικότερο. Θα είμαι φίλοι στο Facebook. Καλά, μου έχεις πάρει όλο τον τρόπο σκέψης, μιλάμε. Θα σε κάνω like, μόλις δουλού. Καλά, αυτή τελικά μπήκε και βγήκε. Στη ζωή τέκνων μου υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος της φύσεως και ο δρόμος της χάριτος. Μην κατηγοράμε όποιο δεν μπορεί να πάρει το δεύτερο, δείχνει λογισμό. Α, να σε ενημερώσω. Τώρα πιστεύει και στα θαύματα. Α, δεν μου λες. Ο Μινάρας ο φίλος ήταν φρόνιμος. Παναγία. Παναγία. Παναγία, ε. Η Βέρα σου, πού είναι? Η Βέρα μου πού είναι? Ξέρεις, φοβήθηκα να σου το πω. Παραλίγο να πνιγώ. Πάλι έκανες μπάνιο φαγωμένος? Θα το σκίσω τον κατσουλάκο. Έμεινα από δίσκο πλατό και γεμίσαν τα χέρια μου με γράσα. Τη βγάζω να πληθώ, τη βάζω στην τσέπη του μαγιό και την ξεχνάω, ηλίθιος. Ρε Αντρέα, είσαι ούφο τούρμπο, αγόρι μου. Σκασίλα μου η Βέρα. Τα παιδιά μας τα σκέφτηκες καθόλου? Αλεκάκη, τα είδα όλα. Κολύμπαγα κανονικά και ξαφνικά αρχίζει η εμπειρία. Ευτυχώς που ήταν και ο Κουστό εκεί πέρα. Έπεσε στη θάλασσα με τα ρούχα. Τα είδε όλα κι αυτός. Ποια Βέρα μετά. Ξέρεις, το γλυκό θα πάω να στο φέρω αύριο. Τι είναι η Πάτρα? Δεν αφήνεις βλακίες τώρα. Θα πάω. Θα πάω μετά τη δουλειά. Σταμάτα. Να κάτσεις τα αυγά σου. Γιώργο, θα μου πεις τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνω. Αλλά το μικρό δελφίνι είχε γεννηθεί σε ενίδριο και δεν ήξερε τι θα πει θάλασσα. Μια μέρα ρώτησε τη μαμά του. Έχουν όλοι οι ωκεανοί τείχους? Αυτά, με συγχωρείτε, είναι για τις γυναικούλες. Ως επιστήμον δεν βλέπω κανένα μυστήριο, κανένα θαύμα. Το νερό είναι πλούσιο σε θειώδη που ως γνωστόν... Thank you.
Βρέθηκε σε ερημική περιοχή της Βουπράσιας στον νομό Ηλίας το πτώμα του ανάργυρου Κατσουλάκου, μηχανικού απειλήτων από την Αθήνα. Ο νεκρός έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Τώρα στις ειδήσεις. Βρήκα και τον μπράβο της, τον Πορτ Μπαγκάζ. Αυτός την έδωσε, αυτός, ο Γλόμπος. Αλλιώς πώς μας βρήκε ο Κατσουλάκος στη μέση του πουθενά. Και η Νάντια κατηγόρησε εμάς, ε. Γι' αυτό ρε συμφιλιάζω. Γιατί με πνίγει το δίκιο. Εσένα δεν σε πνίγει το δίκιο. Κατάλαβα τα γνωστά. Στα αρχιδισμό σολέ. Πάντως και εγώ το ίδιο θα έκανα. Σιγά τώρα μην έδινα του κάγκουρα λεφτά. Του Λίγδη που είχε χεστεί στο τάλιρο κι όλα μαύρα. Ίσως να τον έφαγε επειδή την εξέθεσε στα μάτια μας. Αυτό με τους παιδεραστές που εκβίαζε. Αν είμαστε ό,τι αγνώ της έχει απομείνει, έστω και ως ανάμνηση. Δεν θα την κουτσοβολέψουμε εμείς τώρα σε άλλους μαθητές και μην μου πεις μαλακίες. Ίσως να ισχύει και το ένα και το άλλο, ίσως και τίποτα. Ίσως και να πήγε να τη φάει αυτός και να τον πρόλαβε εκείνη. Μπορεί να μην μάθουμε και ποτέ. Μπορεί, λες, ε. Πού είσαι, ε. Στη δουλειά. Αλλά πού αλλού. Εντάξει, μια μέρα κοπά να μην το χέσουμε κιόλας. Εσύ. Στην καρσονιέρα, έφερα από γιατζή για προσφορά. Κοίτα, μη σε πιάσει κότσο, γιατί είσαι και λίγο χάπατος εσύ αυτά. Έξι κατοστάρια, καλά είναι. Κατάλαβα. Με χωρίς τα υλικά. Με χωρίς τα υλικά, πέντε. Α. Άντε. Θα στα πω το βράδυ. Άντε, καλή συνέχεια. Ρικό! Ε! Είσαι το πρότυπό μου, το ξέρεις. Ρε κόφτο δούλεμα. Σε μερικά πράγματα είσαι, αλήθεια στο λέω. Άντε ρε, είμαι το πρότυπό σου. Κι εγώ, το πρότυπό μου είμαι. Thank you.